Ο συνάδελφο, το Γιώργο τον Κουβαρά, μίλησε για το ΦΠΑ και είπε ότι η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να καθιερώσει δύο συντελεστές ΦΠΑ 22 και 11%. Θέλω μία εξήγηση, εάν αυτό είναι πέραν του υπερκατώτατου του 6% στον οποίο υπάγονται τα φάρμακα και η ενέργεια, ή θα έχουμε τα φάρμακα και την ενέργεια στο 11%. Γιατί και ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ προχθές στην ΕΡΤ δεν το διευκρίνησε, κατά τη γνώμη μου. Επαρκώς γι' αυτό ζητώ από εσάς. Τα φάρμακα θα μείνουν στο 6% και η ενέργεια ή θα πάνε στο 11%. Αυτά τα οποία έχουν καθιερωθεί 6%, αίσθησή μου είναι όμως, επειδή με ρωτάτε, θα γυρίσω και θα το ελέγξω για να σας απαντήσω. Είναι πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνετε. Σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό. Αλλά ομολογώ ότι δεν το ρώτησα εξειδικευμένα. Διότι όταν μίλησε ο κυρίακος Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ, αυτό το οποίο είπε είναι ότι στο 11% θα πάει όλο το τουριστικό προϊόν της χώρας. Μίλησε και για αυτό το είπε. Μίλησε γενικά για δύο συντελεστές. Για το τουριστικό προϊόν, και σωστό το είναι τουριστικό αυτό που προϊόν της χώρας, και μάλιστα επειδή έγινε μια σύγκριση όταν κατέβασε τώρα τον συντελεστή της εστίασης ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε κουτσό το μέτρο. Και γιατί το έκανε κουτσό? Γιατί εξαίρεσε τα ροφήματα, τα σερβιριζόμενα. Και άρα εκ των πραγμάτων όλες οι καφετέρειες, όλα τα εστιατόρια κτλ. Έχουν τώρα δύο συντελεστές. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς από την αρχή είναι ότι όλος ο φόρος της εστίασης θα πάει στο 11 και όλο το τουριστικό προϊόν θα πάει στο 11, διότι η Ελλάδα θα έχει ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια, πολύ ισχυρότερο από ό,τι είχε όταν η Αίγυπτος και οι υπόλοιπες χώρες ήταν σε πολύ μεγάλη κρίση. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να το διευκρινίσετε. Θα το διευκρινίσουμε. Όχι εσείς προσωπικά. Εγώ δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να πω κάτι. Εγώ να κάνω και ένα διάλειμμα, να πάρετε ένα τηλέφωνο, να ρωτήσετε, να μας το διευκρινίσουμε. Είναι δύο μέρες τώρα. Για την ενέργεια μιλάμε. Για τα φάρμακα μιλάμε. Μην κάνετε έτσι. Την ενέργεια την οποία την αυξήσατε 60%. Την ενέργεια την οποία εσείς παραδίδετε. Μας παραδώσατε το ακριβότερο οικιακό τιμολόγιο. Ναι, ναι. Εσείς που νοιαζόσαστε για τις ελληνικές επιχειρήσεις, είχατε το ακριβότερο βιομηχανικό τιμολόγιο της Ευρώπης. Καταδικάσατε τη ΔΕΗ με δάνεια, χωρίς εθνικό σχεδιασμό, και τη βγάλατε έξω από την Ελλάδα. Εμείς σας παραδώσαμε μία κερδοφόρα ΔΕΗ και εσείς παραδίδετε μία ΔΕΗ που ήδη λέτε ότι είστε καταστροφή. Έχετε καταστρέψει τη ΔΕΗ εξ ολοκλήρου. Εσείς μάλιστα έχετε και μια οικογενειακή παράδοση καταστροφής της ΔΕΗ. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε 13.000 προσλήψεις από τα τελευταία χρονιά που κυβέρνησε. Είναι έτσι ή δεν είναι στη ΔΕΗ? Είναι έτσι ή δεν είναι? Τις 13.000 προσλήψεις. Ωραίο το αστείο. Το 1990. Ήτανε σαν τα ειστήρια της Ολυμπιακής που παίρνετε στις εκλογές εσείς και το Πασό και δεν τα γυρίζετε πίσω. Που χρεοκοπήσατε όλες τις ΔΕΚΟ. Πόσο πρέπει να είστε για να φτάσετε στο 90, κύριε Σκουρδάκη? Χρεοκοπήσατε όλες τις επιχειρήσεις. Εθνικό σπορ ήταν το πελατειακό κράτος. Είστε η επιτομή του πελατειακού κράτους. Αυτά τα λέτε εσείς μετά από όλο το σκάνδαλο της τελευταίας εβδομάδας για την Ποιο σκάνδαλο? Και να μιλήσουμε για το σκάνδαλο. Χαλάει ο κόσμος. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο οι δηλώσεις των παλαιότερων αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κάναμε διορισμούς. Πάλι οικογενειακά αναφέρομαι. Είναι ψέματα αυτό. Ο κύριος Χατζηγάκης είναι δικός μας. Ο κύριος Δημοσχάκης είναι δικός μας, ο οποίος διόρισε όλη την οικογένειά του στη Βουλή. Εγώ τώρα γίνανε αυτά. Ο Στραγάκης. Ο κύριος Στραγάκης έχει φύγει από την Βουλή αυτή τα τελευταία Ο κύριος Στραγάκης. Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Στραγάκη. Δεν ξέρετε. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν έχει ξαναυπάρξει πρόεδρος της Βουλής να μετατάσσει την πρώην σύζυγό του και δεν υπάρχει δήλωση ότι έχουμε άκρες και γι' αυτό περάσαμε τις κυρίες Χριστοδηλοπούλου. Μόνο που κυρία Χριστοδηλοπούλου το λάθος της. Τι αναγνώρισε? Το αναγνώρισε, ζήτησε συγγνώμη. Δεν επρόκειτο ποτέ να κατέβουμε σταυρό. Ενώ από εσάς δεν έχει υπάρξει ούτε μία συγγνώμη. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία συγγνώμη. Ποτέ. Ποτέ δεν έχει υπάρξει μία συγγνώμη. Έχει ποια είναι η υποκρισία? Και εμείς τώρα αυτό το οποίο θα κάνουμε. Με διακομματική συνένεση είχατε συμφωνήσει. Γιατί δεν πρόκειται για διορισμούς και το γνωρίζετε. Δεν πρόκειται για διορισμούς και το γνωρίζετε. Είναι η κινητικότητα που ενταχθήκαν οι υπάλληλοι της Βουλής σε σχέση. Είχατε συμφωνήσει ή όχι ως κόμμα? Τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα. Όλη η ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τύχη δεν ήταν όλη η ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η μειοψηφία. Οι περισσότεροι ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ήταν όλοι συγγενείς. Έλα ρε παιδί. Βεβαίως. Δεν μαθαίνεις κανείς τέτοια ώρα. 11 και 5 τι μαθαίνει κανείς? Γιατί δεν τα διαβάζει στα μέσα τα οποία ελέγχεται? Ποια τι μέσα, να κάνουμε? Μα και ούτε η Αυγή δεν τόλμησε να σας υποστηρίξει. Μέσα στη μεθοδευμένη
πληροφόρηση και προφανώς δεν τα μαθαίνεις αυτά. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Ούτε η Αυγή δεν σας υποστήριξε. Πάντως βγήκαν πόσες μετατάξεις ήταν αναστέλεχος και ανακόμα, έτσι. Αυτά βγήκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία βγήκαν. Διακομματικά.